ταύρους εμόναζαν μανάχων όσων θα εχρειάσκουτουν να γίνονταν έμπεδοι και να γεννούν παιδεία και απατά εκράθναν μανάχοντα θελκά. Εγάπαναν πολλά να πολεμούν και φόραν σαν μέσα τους τα χοντρά τα ζωνάρια που είναι για τον πόλεμον. Απατώ λένε πως επέραν και τόνωναν αμαζόνες τεμέκ οι γυναίκ που φορούνε τα ζωνάρια. Για να επορούν να το ξεύνε καλά και να κρεμάνε το θικάρ με τα σαΐτας, έκοφταν το δεξί το μαστάρ να μη στέκε μπόδιον σα σαϊτές το θα εσύρναν. Τ' άλλο εκράθνανα το για να θυλάζνε τα μωρά τουν. Η βασίλισσα την ανήχαν, η έμορφος η πολίτη έτον θαγατέρα τη Θεού τη Άρη και είσαι έναν πολλά έμορφον ζωνάρ δώρον τη κυρούατς γιατί είναι να την δύναμη να υπορεί και που γιουρεύ το κράτος. Α, το ζωνάρ εχαβασλάψε πολλά η αδμήτη η θαγατέρα τη Ευριστέα. Α, έτσι πα Ευριστέας απίταξε εμέ να πάω και φέρα το χαρισμάτς στη θαγατέρα την αδμήτην. Ερμάτωσα ξανά έναν καράβ, επέρα και τη φίλτσιν, πέσαν παλικάρια άμοντο έτον ο Θησέας, ο Πηλέας και ο Τελαμόνας και χπάσταμε στον εύξηλον των πόντων. Συμπάρω νερού ξαναπάνε μου και εντόκαν και σκότωσαν δύο σα παλικάρια μου. Α, τόσον πολλά εχολιάστα, πεσκότωσα και τα τέσσερα παιδιά τη Μίνωα πεκάθουσαν στο νησίν. Α, τότε εσέβα να πέσα τύχη και απέξ επαρέστεκα εγώ με τα παλικάρια εν το είχα. Άμα και τα γιάντζαν πολλά και είπαν να δίνεμε άλλα δύο παλικάρια σε κοινέτερα, συνθέσιν την παλικαρίων δέχασα. Α, έτσι έρθαν με τεμέν τα εγγόνια τη Μίνωα ο Σθένελον και ο Αλκαίον. Α, σου εδέβα όλια αυτά τα που Γαλλίας το καράβ έρθεν και έραξεν στη Θεμίσκυρας το λιμάν πέτον η πρωτεύουσα τη Αμαζόνων. Οι πουλίτη και τα άλλα τα κορίτσια εκατήβαν στο λιμάν να τερούνε «Δο θέλουμε». Δίχως να δηλωίζω είπα πως έρθα να ψαλαθώ και να πέρω το ζωνάρ τη πολίτης. Η πολίτη εδέχθεν γιατί έξεν για τα τάουσα τώρα αντεπήκα και θέλεσε να μπαίν στο ζόρ. Άμα η ήρα πέτον πάντα ο πίσα σόλια με μεταπλάστην σε αμαζόναν εθαράιν ανάμεσά τουν και τσάιξεν. Όχι πολίτη, κι πρέπει να δεις το ζωνάρις και εν σωστό να ταπεινούσε μπροστά σε ξένους. Α, έτσι εκαντούρεψεν την Ιπολίτην και τάλ στη γυναίκς και πήκαν και επήκε να πολεμούν με θεμάς. Επολέμεσα με την Ιπολίτην πολλά ημέρας και σκοτώθαν πολλά σα Αμαζόνας. Σα τελευταία σκότωσα και την Ιπολίτην και πέρα το ζωνάρ και έγκατο στον Ευριστέαν. Το δέκατον δε ψαλάφεσεν ο Ευριστέας έτω να φέρω τα κοκκινόμαλα το βούδια τη Γυριώνη. Ο Γυριώνης έτων έναν παράπλασμαν εγκόντι ωκεανού που ασαμέσα και απάν έβγαιναν τρία σώματα και με τα τρία τα κεφάλια πίσιν έπορεν να λέπ σόλια τα μεραίας. Το βούδι αν το είσαι νερίαζα να τα ο Υιός τη Άρη ο γίγαντας Ευρυτίωνας και έναν δρανόν και φοβερόν σκυλίν με δύο κεφάλια και ο οποίος αντίς για ουράδ είσαι έναν δρανόν οφίδ, ο όρθον. Πέτον το καρτάς τη Κέρβερου πεφύλαθνεν την πόρταν στον αυκά των κόσμων. Για να πάω στο μέρος πεζίνεν ο Γυριώνης εδέβα από πολλά χώρας και ταξίδεψα κάμποσα μήνας. Έφτασα σε κοσμή την άκραν και έπρεπε να δεβαίνω τον ωκεανόν για να έρχομαι συνερήθιαν. Απάνσα το επέρα βοήθεια να στον ήλον. Εδέ και με έναν δρανόν μαστραπάν πεσέβα πες και μετά το ταξίδεψα για έναν ημέραν στον ωκεανόν. Στο ταξίδι είχα εντάμαν με τεμέν το κέρατον διαμάλθειας γωμάτων με φαΐα για το ταξίδι. Σα εμψά τι ταξιδί έρθεν ωκεανόν και επίκεν τρανόν φουρθούνα ξάγε φοέδα και με το τόξον έσυρα τα σαϊτέας και εχπάραξά τον.
ωκεανών και σταμάτησαν. Όντε σε δεβένα συλληβήν, εναμόθαμε των αντέων, πελάλεσέν με να παλεύουμε. Σίτα επάλευα με τεκίνον, εκρήξα, πως έτον κι άλλο δυνατός, όντε σε πάτηνε να πάνε στη γην, πέτον η μάνατ. Α έτσι, επέρα και σκοσά τον με τα σύρια, άλλο να μη επορεί και πατή στη γην. Ο αντέων έχασεν το τερμάν το ίσιν, και πόρισα να νικώ και να σκοτώνα τον. Άντζιαχ πέφτασα στο νησίν πέτον ο Γυριώνης, επέρε με χαπέρο σκύλων όρθων και ερχήνησε να ηλάζ. Με το κοπάλ εντόκα και τσάκωσα και τα δύο τα κεφάλια και σκότωσα τον σκύλων. Επ' εκεί εσκότωσα και τον Ευρυτίωναν, παίξεν τα ηλάσματα και έτρεξε να βοηθά τον. Επέρα το βούδια και κλώστα να φεύγω, άμα ίνας τσόπανος είδε να τα απεγένταν και αμάν έτρεξεν και χαπαρίασεν τον Γυριώνην, πέτρεξεν να σταματάμε. Είδα το παράπλασμα τον Γυριώνην με τα τρία τα σώματα και τα έξι τα θρανά τα σέρια και λογαρίασα πως θα είναι πολλά τσιτή να παλεύω με τεκίνον. Για τα το πρωτού σου μόν σε μέν έσκοσα το τόξον και έσυρα τρία σαϊτέας με τα φαρμακερά τα σαΐτα σπίχα και σκότωσα τον. Όντες έφτασα στην Θράκην, ήρα τα ούτεψεν το βούδια αδάκι εκεί. Με όσα επόρεσα να το πλάιβω, εκλώστασα μηχήνας και παρέδωσα τα στον Ευριστέν και ατός επήκε να τα κουρπάν συνήραν. Για να μη ανασπάλκεται ατό το ταξίδι, επέρα και έχσα δύο στήλους, έναν στην Αφρική κες και αλλέναν στην Ευρώπη κιάν, που είπαν ατά Ηράκλειες στήλες. Κάψα μακρά έσαν κάποια δεντρά πεπίναν μαλαματένια μήλα. Ατά εδέχαινα τα δώρον οδείας συνήραν όντες υπαντρεύταν. Ατέπα εις ποταλεμέντζα έπαιρεν και φύτεψε να τα σακεπία τη Θεόν πέσαν συχώραν διάθλαντα. Έξασα τα τα κεπία ο Άτλαντας έσκονεν σωμία των ουρανών γιατί έτσι ετοιμόρισε να τον οδείας. Επειδή τα κορίτσια τη Άτλαντα έκλεφταν τα μήλα, ήρα έβαλεν νερέσνατα τα νύφα στα Εσπερίδας και ο δράκον ο Λάδωνας με τα εκατότα κεφάλια, ο Υιός τη Τυφώνα και τη Έχιδνας. Ο Ευριστέας απίταξεν να δεβαίνω σατά τα κεπία, να κόφτω και φέρω τα μαλαματένια τα μήλα. Εδέβα σοβοράν κι αν και έφτασα όσων ηρυδανών το ποτάμ τη Λυρίας. Εκεί εδερμένεψανε με τα νύφα στη ποταμή να ερωτώ τον Ηρέαν τη θάλασσα στο Θεόν ποιον στράταν να ακολουθώ για να βρήκω το κεπίν με τα μαλαματένια τα μήλα. Ο Νηρέας έδειξεν με τη στράταν άμα ως να φτάνωσα και πία τη Θεόν εχθέθα πολλά πουκαλίας και πήκα και καμπός Ανδρίας ακόμαν. Έναν έτον πεγουρθάρεψα τον Προμηθέν ασουναϊτέν πέρχοτουν και έτρωεν το τσικάρνατ και πεκεί ετσάκωσα και τα ζεντζίρια πεκράτωνα τον δεμένο να πάν σοκάς. Για να ευχαριστάμε ο Προμηθέας εδερμένεψε με να μην πάω ο ίδιος να παίρω τα μήλα και να λέω στον αδελφόνα τον Άτλαντα να εφτά εκείνο στη δουλειά. Άμα να έχω και το νου μου γιατί ένω λίγον κατακέφαλος. Εσυφώνεσα με τον Άτλαντα να φορθούμε εγώ των ουρανών σωμία μου ως να πάει κόφτη και φέρ και δει με τα μήλα τα μαλαματένια. Εγώ εγρήξα τη δουλειά το θα επίνε με ο Άτλας. Άμα και το άλλο να επίνα. Άρε φορτώθα των ουρανών. Ο Άτλας συφθέν έπρεπε να διαβαίν ασοδρακόφιδον. Τα Εσπερίδας επήκαν έναν γλυκήν πιωτήν με βοτάνια παιδίν ανύπνων σε εκείνον που θα έπινε ένα το. Ο Λάδωνας στο φίδ έπιεν και κοιμέθεν. Αέτσι ο Άτλας έκοψεν τα μήλα άμα κι ας άλλο τη μεραίαν ενούντζεν πως ατό έτον μαχανά να αποφορτούτε το βάρος. Όντες εκλώστεν ο πίσω Άτλας να δει τα μήλα επουσπάνεψεν και θέλεσε να φορτούτε τον ουρανόν. Είπε με πως καλόν θα έτον να πάει και δει ατός τα μήλα στον Ευριστέαν και επ' εκεί θα κλώσκεται ο πίσ
και θα κάθεται ξαναυκά ας των ουρανών. Έγρυξα πως ατός κύσεν οι ετμερτοπείς και θα επιμέναν ουρανών για πάντα απάν σωμίαν. Έσπηξα τα χούλ να ευρύκω έναν τσαρέμ να γλιτώνασα το κακόν δεχτέθα. Εκαντούρεψα τον Άτλαντα πως συμφωνώ και είπα τον να κρατεί ο λίγων των ουρανών ως να φτάω έναν μαξιλάρ να θέκα το σωμίαν να έρθει ράσταν το φόρτωμα του ουρανού. Όντες εισαλακώθεν ξαν τον ουρανόν ο Άτλαντας, ετάλεψα και πέρα τα μήλα και έφυα. Έρθασα μικίνας και παρέδωσα τα μαλαματένια τα μήλα στον Ευρυσθέαν. Ατός επίκαινα τα δώρον σε μέν, και εγώ εδέκατα στην Αθηνάν, πεπέρεν και έκλωσε ένα τα οπείς σακεπία τη Εσπερίδων, όθεν έτον και το σωστόν το μέρος ατούν. Αν λένε πως εγώ ασου εσκότωσα τον Λάδωναν, επέρα μαναχώσιν τα μήλα, και άλλ πως τα Εσπερίδας εθέλεσαν και δέκανε τα μήλα σε μέν. Ασου εκύμψαν τον δράκον τον Λάδωναν με έναν μαεμένον βοτάν. Και αμήπας σας, καθαείς λέει το μακρύν και το κοντόνατ, εσείς εμέν θα ακούτε το λέω σας. 11 αντρία σε πόρεσα και πήγα και τη δεν και έπαθα. Άμα στο 12ον Ευρυσθέας έμεινε να χάμε και άλλο να μη ελέπνεμε το μάτι του. Α τώρα απίταξεν να κατηβαίνω στον Άβιν και να φέρω σ' αποδέρετ το φοβερόν των σκύλων των Κέρβερων πεφύλατνεν τη θύραν στον αυκά των κόσμων. Το παράπλασμα ο Κέρβερον είσαι μάναν την έχυπναν και κύρ των τυφώναν και αδέρφια τέσαν τη γυρεώνιο σκύλων όρθων η λερναία ύδρα και η χήμερα. Είσαι τρία κεφάλια και από πίσατ εκρεμάω τον έναν ουράδ με οφειδή κεφάλ στην άκρα μάθε. Έστε και ένα άγρυπνο να πάν συμπόρθαν και πείραζεν εκείν τις πέρχουσαν να εμπαίνε απές. Άμα αποκαρτέλιζεν όποιον επεντρόπιζεν να ευγέν έξα στον άδειν. Άτσαπα θα υπόν άμον άνθρωπος πέμνε να εμπαίνω στον άδειν και πεκεί να υπορώ και να ευγαίνω. Προτού αχπάσκουμε για το ταξίδι, εδέβα στην Ελευσίναν και έμαθα για τα μυστήρια αντεπίναν και τα ευχάς και τα διαβολίες δέλεαν. Άμουν πατέρας πολλά εγάπανεν με και έστειλεν τον Ερμήν και την Αθηνάν να ακολουθούν και να διαρμηνεύνε με σα δυσκολίας και σα ζόρια ντο θα έρταν. Άρε χπάστα να πάω στον αυκά των κόσμων εσέβα συνθήραν πέτον σωτέναρον συλλακωνίαγγες. Αν λένε πως σατή η θύρα έτον σοκιόλτια χερουσίας συνθεσπρωτίαν. Σωτέναρον έτον ο ναός τη Ποσειδώνα και αποπίσατε ένα σπέλ που δίγανε να φχά στην θάλασσαν όθεν έτον το βασίλειον τη Πλούτωνα και τη Περσεφόνης τη θαγατέρα στη Δήμητρας. Για να κατηβαίνω στον αυκάν των κόσμων θεμέξ στον άδειν έπρεπε να εμπαίνω στη βάρκα αντιχάροντα. Ο Χάροντας πάντες είδε με ευχήνεσεν τα ζωριλίκια, άμα όντες έσκωσα το κοπάλ, εδρίξεν πως θα τσακώνω το κεφάλνατ, και αμάν έλαξεν ιδέαν, και πέρνηξε με σ' άλλο τη μεραίαν, όθεν έσαν οι αποθαμέν. Όντες εσούμωσα συμπόρταν διάδει, επέρε με χαπέρο Κέρβερον, και ερχήνεσεν αηλάς, άμα όντες είδεν ποιος είμαι, εφοβόθεν, εσέγγεν αυκά του ράδ, και έτρεξεν και σέβεν απέσον άδει, σο Γιάννη Πλούτωνα και την Περσεφόνης. Εσέβα απές και λέπω τα ψία τα αποθαμενίων να πετούν απάνω στο κεφάλι μου. Άμα όντες είδανε με, εχπαράγαν και τα γουτεύταν αδά και εκεί. Μανάχον τη μελέα γρουϊψή, τη γυναικάδελφου μου και χπαράεν. Εσούμωσεν και παρεκάλεσεν με, όντες θα κλώσκουμε πίσω στον κόσμο, να πάω και υπαντρεύω με την αδελφίνα την Διάνυραν, γιατί άχαρος επέμνε μάνα σέσα. Επεκεί έρθα κέβρα τον Πλούτωναν, που σογιάνα τέστεκεν η Περσεφόνη. Ο Πλούτωνας εχολιάστεν, πένας άνθρωπος επεντρόψεν και πάτεσεν στο βασίλειόνατε δίχως να καλούνα τον και ρώτεσεν με για τόποιον εκατήβα στον άδειν. Δίχως να δηλωίζω είπα πως έρθα να πέρω τον Κέρβερον και να δειχνίζα τον στο βασιλέα αντιτήρηθας
των Ευριστέων. Α, τότε χωλιάστην κι άλλο πολλά. Άμα έρθεν η Περσεφόνη, πέ τον αδελφή μου, ασον ίδιον πατέραν, τον Δίαν, και παρεκάλεσεν τον άντραν ατς, τον Πλούτονο, να αφήνουμε και πέρο των Γέρβερων. Άμα πετσαρεύ και πιάν το σκύλον, α τότε ασπέρ και δειξίζια τον σον Ευριστέαν, είπεν. Άμα να τερεί και κλώθα τον ξανοπείς, σον Άδιν. Επέρα το πώς τη λιονταρή και κόλτσα πάναθ κοφτερά λιθάρια και φόρεσα το. Επήγα και έβρα το σκύλον και πιάνω με τα βραχιόνια μου και τα τρία τα κεφάλια. Ο Κέρβερον έρθεν και πένεν και άλλο και πόρεσε να λαταρίζ. Μανάχων με το ουράδ εντούνεν και έδακνεν το πόστ. Σα τελευταία ενεγκάστεν και παρεδόθεν. Και τότε επέρα και έδεσα το τσαναβάρ με χοντρά ζεντσίρια. Ο Πλούτονας και πίστευεν πως θα επετσέρευα τη δουλειά με το σκύλον και όντε έμαθεν τε πήκα, ερχίνεσαι να λέει άλλα. Εβούζεψα και με έναν σαϊτένε γεραλάιψα τον Πλούτοναν και πήκα, τον αλλάζει δέαν. Η Αθηνά εβοήθησε με να περνίζω το ποτάμ την στήραν και να ευγαίνω σι τριζίνα στη μεραίαν. Ασοπολά το φως τήλωνος, ο Κέρβερον εζαλίεν και εκάθου τον τούλα. Έγκατον σαν Ικίνας και ο Φοβετσέας ο Ευριστέας, άντζαχ πήδεν τον άγρεαν το σκύλον, ξανεσέβε να πες σο χαλκοματένεν το κιούπ. Α, έτσι πά επετσέρεψα και πήκα και τα 12 τα αντρίας που έπρεπε να εφτάω, γιατί α, έτσι είπανε με οι αληκτίδες σωμαντίων. Με τα δά όλια αντεπήκα, εσχωρέθαν και τα κρίματα και γουρθαρέφτα σαν τυραννησίας πεβασάνιζαν το νου και ο Δίας επήκαινε αθάνατον να κάθουμε με τεκίνον απάνσον όλυμπον.